κάνετε? Καλημέρα, όπως ξαναείπα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Στο σημερινό βίντεο θα είναι ένα mini vlog. Θα γίνω κάποια πραγματάκια. Θα πάω Μύρινα, όπως έχω πει, στη Κωμόπολη. Και θα πάμε στο τσάμπο, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια, εγώ στο σούπερ μάρκετ δεν νομίζω να μπω. Αλλά ναι, στο τσάμπο. Οπότε θα προσπαθήσω να τραβήξω κάποια πλάνα μέσα του τζάμπο, αν θα μου αφήσουν. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Και κάτι τέτοιο. Οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου, γιατί το είχα υποσχεθεί σε ένα από τα βίντεο μου. Αν δεν κάνω λάθος, στο haul που σας έδειχνα και σας είχα αποκαλύψει ότι θα γίνω μεγάλη αδερφή. Οπότε ναι. Γι' αυτό πάμε να πάω εγώ. Είμαι έτοιμη, βάφτηκα και να σας δείξω τι φοράω. Έλα. Τα τσούλα, τέλεια. Αυτά θα σας πω από πού είναι, θα σας το λέω. Ξέρω εγώ. Αυτό είναι που αυτό είναι σίγουρα από τα Body Talk, το λέει. Αυτό, το jean, ένα λεπτό, το jean αυτό. Οπ. Δεν ξέρω από πού είναι, αλλά τέλος πάντων. Πάνω να ετοιμαστώ και τα λοιπά, να ετοιμάσω και λίγο το της αδερφής μου, δεν το έχει κάνει η μαμά μου. Και τα λέμε σε λίγο. Φτάσαμε στο τζάμπο, έτοιμα να σας δείξω. Ταρά, να. Και πάμε μέσα. Και τι παιχνίδι να πάρω. Ναι. Γιατί θέλω να πάρω δώρο για το παιδάκι που έχω βαφτίσει. Οπότε ναι, πάω στο βράδυ, λέμε σε λίγο. Hello!
ξανά πίσω. Λοιπόν, ξέρω, δεν σας έριξα ότι δεν θα κλείσουμε το παράθυρο και μετά το συλλήξω. Ξέρω ότι δεν σας έριξα πάρα πολλά από τα τζάμπο. Γιατί δεν με κάναμε και τίποτα παραπάνω. Πήραμε τα δώρο που ήταν για το παιδάκι που έχω βαφτίσει, είναι αγοράκι. Πήραμε 2-3 πράγματα. Το παιχνίδι με τη λαμπάδα του. Και εμείς πήραμε 2-3 πασχαλινά έτσι. Ένα στεφάνι, ένα άλλο για άλλο το κρεμάς, ένα σοκολατένιο, πώς το λένε, λαγό, αυτά. Πασχαλινά δεν του πήρα, δεν του πάρω όμως. Και τσουρέκι πρέπει. Αυτά τα είμαστε στο αυτοκίνητο, εγώ με την Μπέμπα κοιμάται. Και η μαμά μου έχει μπει μέσα στο μασούτι να πάρει κάποια πραγματάκια. Και μετά πάμε πίσω στο σπίτι και να ξεκινήσει η κανονική μέρα. Αχ, βαριέμαι να διαβάσω και έχω πάρα πολύ διάβασμα. Έχω από... για τα αγγλικά εννοώ. Έχω 2 βιβλία, ασκήσεις πολλές και διάφορα άλλα πράγματα, μαθήματα. Και θέλω να δω και κανένα έργο, θέλω να συναντηθώ και με τη φίλη μου. Θέλω να είναι σήμερα η μέρα μου κάπως γεμάτη, για να μπορείτε κι εσείς να δείτε τίποτα στο βίντεο πιο wow. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, αν δεν έχετε, πώς το λένε, το τέτοιο, ένα λεπτό, το... το νησί, γενικά σε ένα νησί, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Να κάνεις, δεν έχει πολλά πράγματα. Άντε να βγεις, να πας για καφέ. Okay, θα πας για καφέ στο ίδιο μέρος. Στα ίδια μέρη μάλλον. Αυτά, σας αφήνω γιατί πολύ μίλησα. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Όχι, δεν τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι, τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια, προς το παρόν. Hello again. Είμαι σπίτι. Μόλις γύρισα. Και είπα να σας δείξω. Είναι εδώ αρκετά κουρασμένη. Γιατί δεν έχω κάνει και τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τι πήρμα από τον τζάμπο. Λοιπόν, μόνο αυτό που πήρμα στο σπίτι. Τώρα το παιδιού δεν θα τα δείξω, γιατί είναι ήδη τυλιγμένα. Λοιπόν, αυτό που πιάνω είναι αυτό. Είναι για την αδερφή μου. Βέβαια δεν μπορεί να το φάει το παιδί, απλά έτσι το λέει, με ένα πασχαλινό λαγουδάκι που είναι τσοκολατένιο. Δεν θα το φάω αυτή, εγώ θα το φάω. Αυτό το είμαι πασχαλινό που είναι πολύ. Πήρε αυτό εδώ. Δεν ξέρω, αυτό κάπου το κρεμάς. Δεν ξέρω που θα το κρεμάσει η μαμά μου. Κάπου θα βρει. Εκείνη δεν θα βρει. Ξέρετε, οι μαμάδες. Πήραμε αυτό. Σαν στεφανάκι είναι. Είναι πολύ cute. Είναι και καλά μισό στεφανάκι που έγινε νικούνια. Τόσο λαγός. Θα το κρεμάσει η μαμά μου στην πόρτα. Είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Και το τελευταίο. Και ένα τελευταίο, πρώτο τελευταίο, είναι αυτό, είναι εξωτερικό, με ένα θερμόμετρο, θα το βάλει λογικό μαμά μου έξω, στην αυλή. Και είναι πολύ γλυκό γιατί έχει πετυλουδίτες και αυτά. Και το πρώτο τελευταίο που το έχω αφήσει εδώ, είναι ένα χεράκι με φράουλα. Μου σκόβαλα η φραουλίτσα. Και πάπαλα. Δεν έχω κάτι μέσα. Αυτά. Και τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι διαβάζω και μετά θα δω αν θα βγω βόλτα ή δεν ξέρω. Λοιπόν, πάω να διαβάσω. Φιλάκια πολλά.
Hey guys, γεια σας ξανά παιδάκι μου. Λοιπόν, είναι 3 η ώρα και εγώ ακόμα διαβάζω από τις 12.30. Το μόνο που έκανα ένα διάλειμμα ήταν να φάω φακές. Δεν σας το τράβηξα γιατί βιαζόμουν τόσο πολύ και συνεχίζω να διαβάζω. Το ένα το βιβλίο το κατάφερα, τελείωσα τις ασκήσεις μου από εκεί πέρα και τώρα έχω ένα άλλο που είναι επαναληπτικό. Και ναι, το κραγιόν μου δεν είναι αυτό που φορούσα πριν. Είναι ένα... Θα σας δείξω τι φορούσα πριν και τι φοράω τώρα. Λοιπόν, αυτό που φορούσα πριν ήταν... Ναι, αυτό που φορούσα πριν ήταν ένα της Burns Bees που σας το έχω δείξει κάνα δύο φορές. Το Sedona Sands το 405. Τρέμει για το χέρι μου. Ναι, ήταν αυτό που φορούσα πριν. Τις έχω δείξει τις αποχρώσεις και στις wash. Αυτό που φοράω τώρα είναι ένα που είχα πάρει τη μαμά μου από την Gonde Rose Velvet Matte Lipstick, το 31 νούμερο. Σας το είχα δείξει σε ένα haul, νομίζω. Πρέπει να σας το είχα δείξει σε haul. Στο haul Time for Beauty που είχα κάνει, πρέπει να σας το είχα δείξει. Ήτανε... Ναι, αυτό από εκεί πρέπει να ήτανε. Γιατί δεν θυμάμαι αν είχα κάνει το κανάλι όχι, αλλά πρέπει να σας το είχα δείξει. Η μαμά μου όταν το βάζει τα χείλη της γίνονται άσπρα. Μη φανταστείτε το χρώμα το άσπρο, δηλαδή δεν την πάει καθόλου. Και το έχει βάλει δύο φορές μόνο και μετά το έχει βγάλει γιατί δεν ήταν καλό πάνω της, γιατί εμένα φαίνεται το χρώμα του ότι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Σε μένα φαίνεται, δείχνει. Ενώ στη μαμά μου γίνεται ένα άσπρο μπες που δεν το βάζει και το βγάζει. Και να σας πω ότι είναι παράνομα χρώματα με τα τέτοια, με τις Burt's Bees. Πρέπει να σας ακουμπήσω να δούμε τα swatch μαζί. Από ό,τι δω που έκανα swatch είναι το ίδιο, απλά το ένα είναι πιο ενυδατικό, αυτό είναι πιο ενυδατικό, ενώ αυτό όχι γιατί είναι matte, αλλά δεν νιώθεις το matte αυτό που σου ξυναίνει τα χείλη και μετά βγάζεις πετσούλες, και ότι το από τις Golden Rose είναι πιο σκούρο. Αυτό είναι της Golden Rose και αυτό είναι της Burt's Bees, οπότε εσείς επιλέγετε. Τώρα σε άλλα νέα δεν ξέρω τι θα κάνω, αν θα βγω το απόγευμα ή θα συνεχίζω το διάβασμα μέχρι αργά. Θα δείξει, έχω στείλει μήνυμα τη φίλη μου, εάν... στραβώ πλάνο. Εάν θα βγούμε, αυτή θα μου πει. Αν θα μπορεί δηλαδή. Αλλιώς κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Αυτά. Γεια σας ξανά. Μόλις τελείωσα το διάβασμα. Είναι 7 παρά 25. 7 παρά 25 μόλις τελείωσα το διάβασμα. Τελικά δεν θα πω πουθενά. Δεν θα βγω. Τέλος πάντων δεν πειράζει γιατί έτσι και τώρα αρχίζω να μην έχω κέφι. Μετά από τις 12.30 μέχρι τώρα διάβαζα σειρή μόνο που είχα σταματήσει όταν σας μίλησα. Εδώ πέρα. Μόνο όταν σας μίλησα για το κραγιόν και τι άλλο είχα πει δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και όταν πήγα και έφαγα. Πρώτα έφαγα και μετά σας μίλησα. Τώρα αρχίζω να μην έχω όρεξη. Οπότε αφού δεν θα βγω. Και ούτε και η φίλη μου πολύ είχε όρεξη, ούτε και εγώ τώρα αρχίζω να έχω. Θα σας αφήσω κάπου εδώ, δεν θα σας δείξω τίποτα άλλο στη συνέχεια. Θα
χαράσω όλο μου τα αρχεία στον υπολογιστή, να αρχίσω το edit, να το έχω, να αρχίσω να το φτιάχνω για να το έχω έτοιμο για μέσα στην εβδομάδα να ανέβει. Και θα κάνω μπάνιο. Αυτό και θα δω Survivor. Αν βλέπετε Survivor, πείτε μου με ποιους είστε. Εγώ είμαι με τους μαχητές και θα κάνω και μια μάσκα, αυτή εδώ. Αυτή εδώ πέρα σας την έχω δείξει και στα αγαπημένα του 2016, αν δεν κάνω λάθος. Είναι για δέρματα που έχουν σπυράκια, γενικά είναι για λιπαρή επιδερμίδα, γιατί έχει το T3, το τέον δέντρο. Έτσι δεν το λέω στην ελληνικά. Τέλος πάντων, και είναι για τα σπυράκια. Εγώ θα τη βάλω να την τελειώσουν κάπου εδώ. Τη βάζω, παρόλο που δεν έχω πια λιπαρό δέρμα, είναι κανονικό, γιατί τώρα έχω αλλάξει τη θεραπεία μου που πηγαίνω στο δερματολόγο, είναι κανονική. Ναι, δεν είναι πια ξερή γιατί την άλλαξα. Είναι μια κανονική επιδερμίδα, απλά λόγω ότι έχω σπυράκια, επειδή βγάζω σπυράκια, το βάζω και να τελειώνω και να το πετάξουμε, αλλά θα γίνει έμπτης όταν τελειώσει. Αχ, μου πέσει. Οπότε αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, γιατί το προσπάθησα πάρα πολύ το vlog αυτό να είναι πιο ρε παιδάκι μου, πιο ενδιαφέρον. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και ειδοποίηση με το κουδουνάκι παύλα καμπανάκι, να αφήσετε ένα σχόλιο και πείτε μου εσείς αν βλέπετε Survivor με ποιους είστε μαχητές ή διάσημοι, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!